Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Γκούβα. Καλό απόγευμα, κύριε Γκούβα. Είναι ιατρός ο κύριος Γκούβας. Είναι βεβαίως και ασχολείται. Και πείτε το, κύριε Γκούβα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, κύριε Γουνιάκη. Τι κάνετε? Συντονισμένος ο κύριος Γκούβας, περιμένει να βγούμε εδώ πέρα. Ακούει όλη την πρώτη ώρα μουσική, καταλαβαίνετε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, κύριε Γκούβα, και εμείς έχουμε τιμότητα σε σταθμός. Μία ώρα μετά το πήραμε πρέφα. Καταλάβατε. Δηλαδή ακούγεται, αλλά μετά από μία ώρα ξέρουμε ότι είναι το τεχνικό πρόβλημα το οποίο μας ξέρετε. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε κάποια πράγματα βασικά. Τέλος πάντων, τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Γκούβα, όλα καλά? Πολύ καλά. Απολαμβάνω την απογευματινή πρέβεζα με τα σύννεφά της. Είναι νομίζω αυτές οι στιγμές οι χαλαρές μετά από έτσι πάλι έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία τα περιμένουμε να έρθουν. Κουραστήκαμε όμως λίγο από το χειμώνα, κύριε Γκούβα, δεν συμφωνείτε? Πολύ, γιατί είχε πολύ αναγκαστική εσωστρέφεια, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω λόγω των βροχών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Κύριε Γκούβα, εκτός από γιατρός, είστε βεβαίως και ασχολείστε, και θα μου το πείτε εσείς, γιατί θα το κάνω λάθος σίγουρα, με το Μουσείο Πολιτιστημικού. Πείτε μου λίγο την ιδιότητα. Ναι, είμαι ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του Μουσείου Τεχνών και Επιστημών Υπήρου. Μάλιστα, πολύ καλά. Κατά αυτό δεν το ξέρει πολύ χρόνο, γιατί είναι καινούργιο, έχει 1,5 χρόνο που χτίστηκε. Για πείτε μας λίγο 2-3 πράγματα για αυτό, τι είναι πρακτικά. Πρόκειται για μια επένδυση ιδιωτική καθαρά, μη επιδοτηθής από πουθενά, η οποία είναι ένα μουσείο μικρό 150 τετραγωνικά μέτρα στην Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιωαννίνων στο 16ο χιλιόμετρο, στα Φλάμπουρα. Μάλιστα. Πρόκειται για μουσείο ιστορίας βασικά. Mm-hmm. Το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με την Ήπειρο φυσικά και με την... Την Ήπειρο, ναι, μόνο με την Ήπειρο, αλλά και γενικά από όλο τον κόσμο είχε κάποια εκθέματα. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως, πρέπει να πω, ότι εσείς αρθογραφείτε κατά καιρούς και αφετηρία της συζήτησής μας σήμερα είναι ένα χρονογράφημα που γράψατε με τίτλο «Ο Γερμανός Γελαδάρης Πυρηνικός Φυσικός». Ο τίτλος του. Και θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποιο είναι το πνεύμα αυτού του κειμένου, διότι έχω την εντύπωση, αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ διαβάζοντάς το, είναι ότι την εποχή της ευημερίας της χώρας μας ήταν απόλυτο must και όνειρο να έχουμε ένα πτυχίο, το οποίο τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο, κύριε Γκούβα, να το έχουμε κορνιζαρισμένο και να είναι πρακτικά περιττό, έτσι δεν είναι? Κάπου εκεί φτάσαμε. Βέβαια, το κουσούρι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, του Έλληνα γονέα να βγάλει το παιδί του γραμματιζούμενο και όχι χειρόνακτα, δεν είναι καινούριο. Θυμάμαι τη μάνα μου και τον πατέρα μου που έλεγαν χρόνια τώρα, δεν ξέρω, να μάθεις γράμματα, λέει, να πιάσεις μια σειρίδα, να μην είσαι στη βροχή και το κρύο. Ήταν τόσο ταλαιπωρημένοι οι άνθρωποι, δηλαδή οι προγονείς μας, από τα χειρονακτικά επαγγέλματα, που έτσι ήταν τότε τουλάχιστον, γιατί δεν είναι έτσι πραγματικά. Κανονικά στην Ευρώπη δεν είναι έτσι τα χειρονακτικά επαγγέλματα, δεν δεινοπαθούν οι χειρόνακτες. Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε μετά, αν θέλετε. Βεβαιότατα. Αλλά ήταν τόσο ταλαιπωρημένοι οι προγονείς μας, που ούτε θέλουν να βλέπουν τα επαγγέλματα που ξεσκούσαν τότε. Και λέγανε τα παιδιά μου να τα σπουδάσω, να γλιτώσουν από την ταλαιπωρία. Δεν ήταν εύλογοι αυτοί. Όλοι οι επιστήμονες, όλοι μπήκαμε στα γραφεία και τελικά στα χωράφια έχουμε σφαγεί σαν πήγαμε στην άλλη άκρη. Θα το πάρουμε λίγο, κύριε Γκούβα, από την αρχή. Διότι μπορώ να καταλάβω ότι κάποια στιγμή δεν είναι λογικό ο γονιός να θέλει το παιδί του, αν μπορεί να μάθει γράμματα, και να φύγει ίσως από τα χωράφια. Διότι και που την εποχή των παχιών Αγελάδων, έτσι κι αλλιώς με τις επιδοτήσεις, πληρωνόταν οι αγρότες για να μην δημιουργούν παραγωγή, έτσι δεν είναι? Ναι, να κάνουν στην καφετέρια, μόνο να εισπράττουν. Έτσι είναι. Και να θάβουν τα πορτοκάλια. Μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, κύριε Γκούβα? Κοιτάξτε, για να σχεδιάσεις το μέλλον θα πρέπει να είσαι πολύ προληπτικός. Για παράδειγμα, σήμερα δεν θάβουμε πορτοκάλια. Πού πάνε? Γίνονται χυμοί. Τότε δεν το είχε σκεφτεί κανένας αυτό. Τόσοι ήταν όλοι. Θυμάμαι μια εποχή, ήμουν εγώ νεαρός αγροτικός γιατρός. Είχα έρθει από την Αθήνα, γιατί έμενα στην Αθήνα, και από το αγροτικό ιατρείο κατέβηκα στην Άρδα να κάνω μια βόλτα έτσι να ξεσκάσω και βλέπω μια ώρα 5.000 φορτηγά με πορτοκάλια. Τι κάνω όλοι αυτοί εδώ, πού πάνε? Λέει, πάνε να τα θάψουν, λέει. Γιατί λέω, λέει, πληρώνουν, δεν χρειάζεται, λέει, να τα πουλήσουν, λέει, δεν πιάνουν φράγκο, λέει. Τους πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θάβουν. Τρελάθηκα εγώ αυτό όταν το είδα, το φαινόμενο. Μου έχει μείνει στη μνήμη μου. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτά είναι κλίματα, σιγά σιγά τα πληρώνουμε. Πιστεύετε ότι τα πληρώνουμε, έτσι δεν είναι? Γιατί η Όκτωτο δεν ήταν ηλίθια να μας δίνει λεφτά για να τα θάβουμε. Ήταν χρήματα για να γίνει η υποδομή η γεωργική, ώστε να γίνει καλό το επάγγελμα και να είναι προσοδοφόρο. Όταν σου δίνει λεφτά η ΕΟΚ να κάνεις σύγχρονο βουστάσια, δεν θα έδινε τα λεφτά για να πας στις Βουλγάρες. Θα έδινε τα λεφτά να κάνεις ένα σύγχρονο βουστάσιο,
με βιολογικό καθαρισμό, να είναι καθαρό να μπορείς να μπεις με το κουστούμι μέσα. Πού αυτά. Καταναλώθηκαν αλλού. Θεωρείτε λοιπόν ότι για παράδειγμα, μάλιστα, οι πόροι που δόθηκαν για ανάπτυξη και να αναπτυχθούν και οι δομές οι αγροτικές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κατασπαταλήθηκαν αλλού και γι' αυτό έχουμε παραμείνει πάλι αρρωγοί και σε αυτόν τον τομέα, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς. Και εξακολουθεί ο Έλληνας να μην θέλει να πάει σε κοινωνικό επάγγελμα. Εξακολουθεί. Στον πρωτογενή τομέα δηλαδή. Mm-hmm. Αν το κάνει, το κάνει εξ ανάγκης, μόνο για να μην πεινάσει. Το πιστε... Δηλαδή αν πεις του παιδί σου μεθαύριο το σχέδιο όνειρό μου είναι να είσαι εδώ να έχει μια ωραία φάρμα με βοηδί, θα πει α, πάρα τα μαζί μπαμπά. Να πας εσύ στα βοηδί, δεν πάω εγώ. Ενώ δεν ισχύει αυτό στη Γερμανία, ούτε στην Αμερική, είναι, ή στην Αυστραλία. Είναι κοιμήτης εκεί να έχουν φάρμα και να παράγουν πρωτογενή τομέα προϊόν. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γκούβα, ποια είναι η εκτίμησή σας, εσείς ζείτε στην Πρέβεζα για παράδειγμα, ποια είναι η εκτίμησή σας για την επόμενη μέρα όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και μάλιστα σε μια περιοχή η Ήπειρος όπου έχει, όλοι λένε κατά γενική ομολογία, τις υποδομές να αναπτυχθεί και η αγροτική παραγωγή και γενικότερα να δοθούν δουλειά σε νέους ανθρώπους και γίνονται και κάποιες πρωτοβουλίες, να πω την αλήθεια. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Ελλάδα είναι στρωμένη με 5.000 και δεν σκύβει κανένα να τα μαζέψει. Ναι. Αλληγορικά το λέω. Βεβαίως, ναι. Ναι. Δηλαδή, καταρχήν δεν είναι μία η πηγή εσόδων για τον Έλληνα, είναι πολλές. Αλλά δεν τις αξιοποιούμε. Γιατί η φιλοσοφία μας είναι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, το λέω και στο άρθρο, είναι λίγο σοβιετόφιλη. Ο σοβιετόφρονα ονομάζουμε αυτόν που έχει ιδεολογία παράξενη. Δηλαδή θέλει να είναι δημόσιος υπάλληλος, να δουλεύει 2 ώρες την ημέρα μόνο να πίνει καφέ και μετά να κάθεται στην καφετέρια και να παίρνει 2.500 το μήνα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει πολλές πηγές πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα για χρήμα, αλλά νομίζω ότι πέρασε ένα μήνυμα τα τελευταία 30 χρόνια ότι το όνειρο πρέπει να είναι να διοριστούμε στο δημόσιο ή να είμαστε υπάλληλοι και να είμαστε σε ένα γραφείο όλοι με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Δεν γίνεται δουλειά. Έτσι. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να αποδώσει πρωτογενής ή δευτερογενής τομέα στην Ελλάδα εάν δεν είμαστε σε μονάδα παραγωγική. Το γραφείο πρέπει να το ξεχάσουμε. Τελεία και παύλα. Το επιζητούμε ακόμα και μάλιστα, κύριε Γκούβα, πρέπει να πω ότι τώρα βολευόμαστε και με αυτά τα πεντάμινα, τα οποία είναι ένα χαπάκι στην ανεργία και την ύφεση της χώρας, όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, και προσπαθούμε να βολευτούμε και σε αυτά τα πεντάμινα και να χρυσώσουμε λίγο το χάπι, όπου και αυτά πάλι λειτουργούν με έναν λαθασμένο τρόπο. Διότι ενώ υποτίθεται ότι έχουν σχεδιαστεί για να μπορέσει, για παράδειγμα, ο υπάλληλος να πείσει για την ικανότητά του και να απορροφηθεί σε μία επιχείρηση, πάρα πολλοί δεν εμφανίζονται καν. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι οι επιχειρήσεις ψάχνουν με το κιάλι για να βρούνε υπαλλήλους από τα πεντάμινα. Οι περισσότεροι που δεν πηγαίνουν καν και δεν πατάνε το πόδι τους και απλά πηγαίνουν κάθε μήνα και εισπράττουν αυτά τα χρήματα, πόσα είναι, 300, 400, 500 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποτε είχαν έρθει 3 ευρωβουλευτές εδώ στο Μαργαρόνο Ροαγιάλ, αν θυμάμαι ήταν το έτος 1997. Mm-hmm. Και αναπτύσσαν επί 1-2 ώρες πάνω το θέμα των επιδοτούμενων σεμιναρίων αυτών που γίνονται, που πέραν τότε τις 2.000 δραχμές οι συμμετέχοντες. Ναι. Αυτά τα σεμινάρια ήταν πάρα πολλά. Πέρασαν 2 δεκαετίες για σεμινάρια. Πολλοί κόσμος έχει φάει ψωμί από αυτά. Ναι. Ήταν σεμινάρια χρήσης καλλιεργειών, οικολογικών καλλιεργειών, μπλα 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 μπλα. Και τους ρώτησα τότε, αν κάνανε καμιά στατιστική, αυτά τα δισεκατομμύρια που πετάξαν εδώ, αν έπιασαν τόπο εδώ, αν κάποιο παιδί από αυτά που παρακολούθησαν τα σεμινάρια, εξίσχυσε τελικά αυτό το επάγγελμα. Του ψαρά, δηλαδή του σύγχρονου, του οικολογικού καλλιεργητή, του ιστιοτρόφου κλπ. Και μου λέει κανένας. Το τρένο γιατί συνεχίζετε να το επιδοτείτε. Δεν είναι απευθεία το πρόγραμμά σας, βέβαια, δεν τα λούν τα λεφτά αυτά. Κανείς από αυτούς που συμμετείχαν σε σεμινάρια δεν εξίσχυσε αυτό που σπούδασε εκεί σε σεμινάρια, τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γκούβα. Πιστεύετε ότι η κρίση όντως δημιούργησε ευκαιρίες, μας έβαλε σε αυτή τη διαδικασία να αναθεωρήσουμε λανθασμένες πολιτικές και πρακτικές καινοτροπίες του παρελθόντος? Βεβαίως, ήδη η πρώτη χρονιά φέτος μετά κρίση μου, είδα με χαρά συμμαθητές του γιου μου, γιατί εγώ τώρα είμαι γονέας μεγάλος που έχω παιδιά που θα μπουν στην παραγωγή. Είδα, μπορώ να πω, το 50% των συμμαθητών του γιου μου που δεν ακολουθούν πλέον επιστημονικά επαγγελματά, ασχέτως αν σπούδασαν κάτι. Ένας άνοιξε φούρνο, ο άλλος έγινε ταξιτζής, ο άλλος έγινε κουρέας. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Επιτέλους κατάλαβαν ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους μηχανικούς δικηγόρους. Η Ελλάδα θέλει τεχνίτες, εργάτες, αγρότες. Τελεία και παύλα. Μάλιστα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, η ανάγκη, τους ανάγκες να οδηγηθούν στο πρωτογενή τομέα. Ναι, και νομίζω ότι ο πρωτογενής. Και νομίζω ότι είναι κύραχο κοκαλιά της ανάπτυξης. Αρκεί βεβαίως να υπάρχει και η πολιτική βούληση και το ανάλογο σταθερό πολιτικό περιβάλλον για να μπορέσουν να αναπτυχθούν όλες αυτές οι δράσεις. Ο οποίος θέλει κάποια υποδομή. Ρώτησα κάποια κυρία σήμερα, ηλικιωμένη Ελληνίδα, που είχαν στη Γερμανία. Λέω, γιατί οι Γερμανοί δεν παλιούν τους Πακιστανούς στο χωράφι, στο καλαμπόκι, που δεν ψήφισαν, α, δεν το ξέρει, λέει. Καταρχήν λέει πολύ χρήμα λέει η δουλειά λέει, και δεν συμβαίνει να πάρουν οι παλιοί τους, λέει, αλλά τα πάρουν αυτά τα λεφτά. Πρώτον λέει έχουν πολύ καλή ασφάλεια. Δεύτερον τα γεωργικά φάρμακα είναι όλα δωρεάν. Τρίτον λέει το τακτέρ και αυτά τα μηχανήματα είναι δωρεάν. Δεν το ήξερα εγώ αυτά. Τώρα μου τα πάνε σήμερα. Με τα άρθρο και αποτελεί δήμωση στην περιοχή μας το θέμα αυτό. Δηλαδή ίσως όπως η Ελλάδα που είναι το όνειρο του κάθε Γερμανού να μπορούσε να έχει μια μονάδα δική του παραγωγή και τέτοια. Έχει πολλά λεφτά. Μάλιστα. Πολλά από έναν επιστήμονα που δουλεύει στην πόλη. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι χρήσιμα όλα αυτά τα ζητάμε και όλα αυτά τα συμπεράσματα. Λοιπόν, κύριε Γκούβα, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, θέλω να σας ευχαριστήσω. Πέρασε ο χρόνος, δυστυχώς είχαμε και αυτή την ανομαλία σήμερα και βγήκαμε εκτός ροής και εκτός προγραμματισμού. Μας προδίδει η τεχνολογία μερικές φορές. Δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε τυφλά, η αλήθεια είναι. Σωστό. Αν το έχετε χρωγραφήσει, μπορείτε να μεταδώσετε άλλη ώρα. Όχι, είμαστε ζωντανά. Βγήκαμε κανονικά, μην αγχώνεστε. Τα καταφέραμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Γκούβα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και να αναδεικνύετε πάντα τα προβλήματα που χρειάζεται η κοινωνία. Χρειαζόμαστε και φωνές σαν δική σας βεβαίως για να μας βοηθάτε στον προβληματισμό αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας περιμένω να σας απαντήσω στο μουσείο. Βεβαιότατα με μεγάλη χαρά. Θα πάρω και το συνέτερό μου, τον Μιχάλη το Μίχο που είναι πρεβεζάνος, να μου τα δείξει. Εντάξει. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό απόγευμα.